Εχθές σβήναμε φωτιές μόνοι μας, οι εθελοντές στον Αρχάγγελο της Ρόδου, σβήναμε φωτιές μόνοι μας. Και αφού τους σβήσαμε τις φωτιές, ήρθε η πυροσβεστική να μας πει συγχαρητήρια ρε παιδιά, τι έχετε κάνει εδώ, είστε πολύ μάχημοι. Μα καλά, μιλάμε σοβαρά τώρα, μιλάμε σοβαρά. Να γνωρίζει όλη η Ελλάδα ότι αν η Ρόδος δεν είχε εθελοντές, σήμερα το νησί θα ήταν ολοσχερός καμένο. Εννοείται πως δεν υπάρχουν 49 υδροφορά, 240 πόσοι πυροσβέστες και 19 ομάδες πεζοπόρο και πόσα αεροπορικά μέσα. Είμαστε καθημερινά στις φωτιές. Δεν βλέπουμε τίποτα από όλα αυτά. Τα μέσα που έχουμε δει τουλάχιστον τα εναέρια είναι 7 μέσα εναέρια σύν το ελικόπτερο της πυροσβεστικής, το οποίο περιφέρεται δεξιά και αριστερά βλέποντας από το εναέριο χώρο που μπορούν να μεταφερθούν τα πυροσβεστικά πληρώματα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Σας το δηλώνουμε ευθέως και αυθεντικότατα, οι εθελοντές της Ρόδου, αν δεν υπήρχαν αυτή τη στιγμή στο νησί, το νησί θα είχε καταστραφεί ολοσχερός. Οι εθελοντές είναι αυτοί που κάνουν την περισσότερη δουλειά και όχι οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες μειονεκτούν αριθμητικά απέναντι στους εθελοντές, και δεν μειονεκτούν μόνο αριθμητικά αλλά και σε θάρρος. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση, κανένας δεν έδρασε άμεσα, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός και δεν υπάρχει στήριξη από πουθενά. Από πουθενά είναι δυνατόν να στέλνουν την έκτη μέρα πυροσβεστικά οχήματα και αντί να τα φέρνουμε σε 130 που επήγει να έρχονται με πλοίο, δηλαδή το πλοίο να κάνει 16 και 18 ώρες για να πιάσει λιμάνι, ενώ θα μπορούσαμε αυτές τις ώρες να τις έχουμε εκμεταλλευτεί για κατάσβεση της φωτιάς.